Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο κεφάλαιο και σήμερα και στις επόμενες διαλέξεις. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του προγραμματισμού που αφορά τις συναρτήσεις. Ο δομημένος προγραμματισμός βασίζεται στο να σπάω τα προβλήματα, το πρόβλημά μου που έχω, κάνοντας χρήση μικρότερων δομικών στοιχείων, δηλαδή σπάω το πρόβλημά μου σε στοιχεία τα οποία μπορούν να επιλυθούν πιο εύκολα. Η υλοποίηση του σπασίματος αυτού γίνεται με τις συναρτήσεις. Ένα πρόβλημα λοιπόν το σπάω σε μικρότερες δομές που υλοποιούνται με συναρτήσεις. Τι είναι λοιπόν η συνάρτηση? Η συνάρτηση είναι ένα σύνολο εντολών που καλείται από κάποιο σημείο του προγράμματος. Στη C, ακόμη και το main πρόγραμμα θεωρείται ότι είναι μία συνάρτηση. Μέχρι τώρα έχουμε δει κάποιες συναρτήσεις, τις οποίες λέμε ότι είναι συναρτήσεις βιβλιοθήκης. Όπως θα θυμάστε, τα αρχεία επικεφαλίδων, τα header files, περιέχουν κατά το πλήσον ορισμούς και δηλώσεις συναρτήσεων, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο προγραμματιστής. Φερρυπίν η printf, με την οποία τυπώνουμε στην οθόνη κάτι, η scanf, με την οποία διαβάζουμε, περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο το οποίο ξεκινάει και συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμά μας με την οδηγία include. Στις εντολές συναρτήσεις που είδαμε, περιλαμβάνονται στο αρχείο επικεφαλίδων STDIO, Standard Input Output. Κάτι το οποίο χρησιμοποίησαμε επίσης είναι οι λεγόμενες μαθηματικές συναρτήσεις. Φερρυπίν, το ημίτονο, το συνημίτονο, η τετραγωνική ρίζα, εφαπτωμένη, όλα αυτά είναι συναρτήσεις, τις οποίες συνήθως περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο πάλι επικεφαλίδων, το οποίο λέγεται math.h. Έχουμε τη συνάρτηση SQRT, που υπολογίζει και επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού K. Φερρυπίν στο πρόγραμμά μας που βλέπουμε στη διαφάνεια, εκτυπώνω τις τετραγωνικές ρίζες των αριθμών από το 0 έως και το 9. Δηλαδή, υπάρχουν κομμάτια του προγράμματος τα οποία κάποιοι άλλοι τα γράψανε για μας και τα οποία τα βάλανε σε συναρτήσεις και τα ενσωματώσανε στα αρχεία επικεφαλίδας. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε μια συνάρτηση και να φτιάξουμε το δικό μας αρχείο επικεφαλίδας, όπου θα περιλαμβάνονται όλες τις συναρτήσεις τις οποίες έχουμε ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμα. Όχι μόνο έχουμε ανάγκη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Βέβαια, θα επικεντρωθούμε σε απλά πράγματα ξεκινώντας, δηλαδή θα υλοποιήσουμε κάποιες συναρτήσεις και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε σε πιο προηγμένες μορφές συναρτήσεων, τις οποίες βέβαια, όπως αναφέραμε, μπορούμε και εμείς να τις ενσωματώσουμε σε ένα αρχείο επικεφαλίδος. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό το οποίο λέμε εδώ πέρα, θα γράψουμε User Defined Functions, συναρτήσεις που ορίζονται από εμάς, από τον προγραμματιστή. Για να ορίσω μια τέτοια συνάρτηση, πρέπει να την δηλώσω πριν τη χρησιμοποιήσω στο πρόγραμμά μου. Κάτι το οποίο φαντάζομαι είναι γνωστό, Φερρυπίν η SQRT, η τετραγωνική ρίζα που είδαμε προηγουμένως, επιστρέφει μία τιμή. Και η δική μας η συνάρτηση θα επιστρέφει μία τιμή ή ίσως και περισσότερες τιμές. Μέσα στη συνάρτηση θα δούμε ότι υπάρχει μία εντολή, η εντολή return, επιστροφή. Με την εντολή return επιστρέφω ένα αποτέλεσμα το οποίο έχω υπολογίσει στο πρόγραμμα το οποίο καλεί τη συνάρτησή μου. Για να δούμε λοιπόν τυπικά πώς ορίζουμε μια τέτοια συνάρτηση. Έχει την εξής μορφή, ξεκινάει με έναν τύπο, ο τύπος καθορίζει την τιμή την οποία επιστρέφει η συνάρτηση, έχει ένα όνομα, το όνομα της συνάρτησης, δηλαδή αποφασίζω και δίνω ένα όνομα στη συνάρτηση. Η συνάρτηση main, όπως είδαμε, έχει το όνομα main. Έχει παραμέτρους. Οι παράμετροι περικλείονται μέσα σε παρενθέσεις και διακρίνουμε ότι σε κάθε παράμετρο έχουμε και έναν τύπο. Δηλαδή, ορίζω παράμετρο και ταυτόχρονα δηλώνω και τι τύπος είναι αυτή η παράμετρος. Η συνάρτηση
ξεκινάει μετά τον ορισμό της, μετά τη δήλωσή της, με μία αγγείλη όπου περιλαμβάνονται οι εντολές και βέβαια κλείνει στο τέλος με μία αγγείλη επίσης. Ας μην επικεντρωθούμε τόσο πολύ στο τελείως τυπικό μέρος εδώ πέρα, να δούμε μία συνάρτηση, αυτήν Φερρυππίν, η οποία κάνει ένα πολύ απλό πράγμα. Προσθέτει δύο αριθμούς. Συγκεκριμένα οι αριθμοί τους ονομάζω εδώ πέρα α και β. Και εδώ βλέπω την λέξη return, η οποία επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα, στο main ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα καλό αυτή τη συνάρτηση, επιστρέφει το άθροισμα των δύο αριθμών. Το α και το β στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ακέραιοι αριθμοί, ορίζονται εδώ μέσα, αν δείτε ότι αυτό συμφωνεί με το πάνω ακριβώς, δηλαδή έχω τον τύπο της συνάρτησης. Είναι το πράγμα το οποίο επιστρέφει η συνάρτηση πίσω. Έχω το όνομά της. Έχω τους δύο παραμέτρους, στις οποίες φροντίζω να δηλώσω ταυτόχρονα και τον τύπο της κάθε παραμέτρου. Για να χρησιμοποιήσω τώρα τη συνάρτηση, δεν έχω παρά να χρησιμοποιήσω το όνομά της και στη θέση των παραμέτρων εκεί πέρα να βάλω αυτά τα οποία θέλω εγώ να υπολογίσω. Μα τη συνάρτηση, addition. Το έχω αλλάξει εδώ πέρα, μία δουλειά κάνει βέβαια. Δύο αριθμούς στη θέση των α και β. Το αποτέλεσμα το οποίο επιστρέφεται, δηλαδή φωνάζει τη συνάρτηση, βρίσκει το αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο κάνει η return συνάρτηση μπαίνει σε μία μεταβλητή Z. Η ίδια συνάρτηση μπορώ να την καλέσω και με δύο μεταβλητές με ονόματα K και L. Δηλαδή η συνάρτηση τη μία φορά καλείται με αριθμούς, τιμές συγκεκριμένες, και την άλλη φορά καλείται με μεταβλητές, στις οποίες βέβαια έχω φροντίσει να δώσω κάποιες τιμές εκ των προτέρων. Για να δούμε λοιπόν το πλήρες τώρα πρόγραμμα με τον ορισμό της συνάρτησης, όπως θα μπορούσα να το γράψω στον υπολογιστή μου και να τρέξει. Ξεκινάμε. Πάλι με τον ορισμό της συνάρτησης. Ο ορισμός της συνάρτησης πρέπει να είναι στην αρχή του προγράμματος. Δηλαδή, ξεκινάμε την εντολή addition και αυτό είναι το λεγόμενο σώμα. Τώρα αυτό το οποίο άλλαξα, για να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο, φρόντισε αυτό το οποίο επιστρέφει η συνάρτηση πίσω, τι επιστρέφει, το π, να το δηλώσω σαν μια μεταβλητή μέσα στη συνάρτηση, η οποία μεταβλητή θα υπολογίζει το άθροισμα. Είναι το ίδιο προγραμματάκι που είδαμε προηγουμένως. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνω όμως, μέσα στη συνάρτηση, επειδή χρησιμοποιώ μια μεταβλητή π, την οποία επιστρέφω, να την δηλώσω στη συνάρτηση. Θα μιλήσουμε περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η μνήμη όταν χρησιμοποιώ συναρτήσεις σε λίγο. Για να πάμε στο main. Βασικά αυτό το πρόγραμμα όταν ξεκινάει η εκτέλεση, ο υπολογιστής ξεκινάει από το main. Το main λοιπόν δηλώνω μία μεταβλητή Z. Η μεταβλητή Z δεν έχει τιμή για την ώρα. Και καλό τώρα κάνω μία κλίση στη συνάρτηση με τους αριθμούς, με δύο τιμές τις οποίες ορίζω σαν παράμετροι, στη θέση των παραμέτρων της συνάρτησης, 15 και 8. Με την κλίση της συνάρτησης από εδώ πέρα, το πρόγραμμα μεταφέρεται πάνω, γίνεται ο υπολογισμός του π και επιστρέφεται πίσω. Δηλαδή, το π επιστρέφεται μέσω του ονόματος της συνάρτησης και μέσω της κλίσης και μπαίνει στο Z. Όταν λοιπόν θα τυπώσω εγώ το Z, θα μου τυπώσει το άθροισμα των δύο αριθμών, 15 και 8. Συνεχίζω τώρα και ξανακάνω πάλι κλίση της συνάρτησης, όμως αυτή τη φορά έχω βάλει σαν παράμετρους, αυτή είναι η παράμετρη της συνάρτησης, δύο μεταβλητές των οποίων τις τιμές τις δίνω, 40 και 50. Δηλαδή κάθε φορά που τρέχω το πρόγραμμά μου, τις μεταβλητές μπορώ να τις ορίζω εγώ, μπορώ να βάζω αριθμούς ή μπορώ με ένα scanf
να διαβάζω τις τιμές από το πληκτρολόγιο ή από οτιδήποτε άλλο μέσο, από αρχείο Φερρυππίν. Και στις δύο περιπτώσεις όμως βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε την ίδια συνάρτηση, η οποία κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά, δηλαδή προσθέτει τις δύο παραμέτρους που έχω μέσα σε παρενθέσεις. Για να δούμε τώρα βήμα-βήμα την συνάρτηση, πώς δουλεύει. Όπως ανέφερα προηγουμένως, η συνάρτηση ξεκινάει από το main. Ξεκινώντας λοιπόν από το main, πρώτο βήμα, εμφανίζονται παραστατικά αυτά τα πράγματα στη μνήμη του υπολογιστή. Δηλαδή ένας χώρος ο οποίος αφορά το main, not main. Υπάρχει μια μεταβλητή, ένας χώρος ο οποίος θα μου αποθηκεύσει την τιμή της μεταβλητής Z. Υπάρχει επίσης ένας χώρος για τις δύο μεταβλητές K και L, οι οποίοι χώροι ταυτόχρονα παίρνουν και τις τιμές τους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι μέχρι εδώ πέρα και η μνήμη στον υπολογιστή έχει περίπου αυτή την αναπαράσταση. Με το που γίνεται κλίση της συνάρτησης, η συνάρτηση addition είναι ορισμένη από πάνω, δημιουργείται σε άλλο χώρο της μνήμης του υπολογιστή οι δύο μεταβλητές, οι οποίες οι δύο μεταβλητές αντιπροσωπεύουν τις παραμέτρους της συνάρτησης. Δηλαδή έχω δύο μεταβλητές A και B, όπου το K σαν τιμή έχει 40. Η μεταβλητή K αντιστοιχεί στο A, η μεταβλητή K λοιπόν η τιμή της πηγαίνει και εισέρχεται μέσα στο A. Το ίδιο συμβαίνει και για τη μεταβλητή L. Η μεταβλητή L έχει την 50. Το 50 πάει και μπαίνει σαν τιμή μέσα στη μεταβλητή B. Δηλαδή, αυτόν τον τρόπο επικοινωνεί το main και μεταφέρει τις τιμές των δύο παραμέτρων μέσα στην συνάρτηση. Ωραία, για την ώρα λοιπόν έχουμε καλέσει τη συνάρτηση, είμαστε κάπου εδώ πέρα. Να δούμε τι γίνεται αμέσως μετά. Το τρίτο βήμα είναι το P. Ορίζω μία μεταβλητή η οποία έχει χώρο στη συνάρτηση πάντα και η οποία θα μου κάνει την πρόσθεση στο επόμενο βήμα. Δηλαδή υπάρχει ένας χώρος στον χώρο όπου καταλαμβάνει η συνάρτηση addition, ο οποίος αφορά αποκλειστικά την μεταβλητή P. Το επόμενο βήμα είναι να γίνει η πράξη. Γίνεται η πράξη, 40 και 50 μου κάνει 90 και το 90 μπαίνει σαν τιμή στην μεταβλητή P. Τώρα η επόμενη εντολή είναι return. Return σημαίνει return την τιμή που έχω υπολογίσει θα την πάει μέσω της κλίσης της συνάρτησης και θα μπει στη μεταβλητή Z. Το 90 λοιπόν μεταφέρεται σαν τιμή πίσω. Έχω δηλαδή δύο τρόπους μεταφοράς μέχρι τώρα. Δύο μάλλον φορές με τις οποίες έχω μεταφέρει τιμές. Την πρώτη φορά μετέφερα το 40 και το 50 στη συνάρτηση μέσω των παραμέτρων και σε αυτό το βήμα που είμαι τώρα, τη δεύτερη φορά, μέσω του return έχω επιστρέψει μία τιμή στο πρόγραμμα το οποίο κάλεσε τη συνάρτηση, στο κυρίως πρόγραμμα. Το Z λοιπόν περιλαμβάνει την τιμή 90 αυτή τη στιγμή. Με το return ταυτόχρονα η συνάρτηση πάει πια να ισχύει. Δηλαδή η μνήμη απελευθερώνεται, δεν υπάρχει πια τίποτα το οποίο στη μνήμη του υπολογιστή να μου λέει τι έγινε προηγουμένως. Με άλλα λόγια, έχω καταφέρει, έχω χρησιμοποιήσει συνάρτηση, έχω χρησιμοποιήσει κάποια μνήμη στον υπολογιστή μου, έχω μεταφέρει τις μεταβλητές μου, έχω κάνει την πράξη και έχω κάνει ένα return και έχω μεταφέρει μία τιμή πίσω στο κυρίως πρόγραμμα. Αυτό το οποίο μου μένει στο τέλος είναι να τυπώσω, τι να τυπώσω, αυτό το οποίο έχω υπολογίσει. Είμαι στο main τώρα
Τελευταίο βήμα, εκτυπώνω το Z. Το Z το οποίο είναι το άθροισμα. Έχω γράψει λοιπόν μια συνάρτηση η οποία μου βγάζει το αποτέλεσμα του αθροίσματος των δύο αριθμών που έχω βάλει εγώ σαν παράμετρο στη συνάρτηση. Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα τι κάνει η συνάρτηση. Πρώτα απ' όλα, όπως είδαμε προηγουμένως, υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται όταν ορίζω τη συνάρτηση, δηλαδή την πρώτη εντολή εκεί που λέει int addition, είναι ο ορισμός της συνάρτησης. Υπάρχει αντιστοιχία λοιπόν που αφορά τον αριθμό των παραμέτρων του ορισμού με όταν κάνω κλίση τη συνάρτηση. Οι παράμετροι, με άλλα λόγια, που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τη συνάρτηση, λέγονται παράμετροι, τυπικοί παράμετροι, και είναι αυτοί οι δύο. Οι εκφράσεις, γιατί εδώ πέρα έχω τιμές, που χρησιμοποιούνται όταν καλώ τη συνάρτηση για να υπολογίσει αυτά τα οποία θέλω, λέγονται ορίσματα, arguments στα αγγλικά. Αυτό το οποίο είδαμε προηγουμένως είναι ότι μόλις γίνει η κλίση συνάρτησης, οι τιμές των ορισμάτων, οι τιμές που χρησιμοποιώ για να καλέσω τη συνάρτηση, μεταφέρονται στις αντίστοιχες μεταβλητές των παραμέτρων της συνάρτησης. Κάτι το οποίο θα αναφέρουμε και στις επόμενες διαφάνειες είναι ότι εδώ πέρα η συνάρτηση addition επιστρέφει μια κύρια τιμή. Θα μπορούσαμε και θα δούμε με λεπτομέρεια πώς μια συνάρτηση δεν επιστρέφει τίποτα. Και υπάρχουν τέτοιες συναρτήσεις. Εάν λοιπόν η συνάρτηση δεν επιστρέφει τίποτα, τότε χρησιμοποιώ μπροστά από τον όνομα της συνάρτησης τη λέξη void. Δηλαδή δηλώνω τον τύπο της συνάρτησης ότι είναι void. Void είναι κενό στα αγγλικά. Δηλαδή η συνάρτηση δεν επιστρέφει τίποτα. Κάπως πρέπει να την ονομάσω τη συνάρτηση, την ονομάζω void λοιπόν και δηλώνει ότι δεν επιστρέφει τίποτα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε ότι το 15 τα ορίσματα πια της συνάρτησης, με τιμές οι οποίες χρησιμοποιώ για να δουλέψω τη συνάρτηση, για να την καλέσω, μεταφέρονται στις αντίστοιχες παράμετροι της συνάρτησης. Ωραία, για να δούμε τώρα μία πιο ενδιαφέρουσα ίσως συνάρτηση, η οποία κάνει κάτι πιο πολύπλοκο. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσω ό,τι είδαμε μέχρι τώρα και θα το εφαρμόσω στο εξής πρόγραμμα. Θέλω να γράψω ένα πρόγραμμα το οποίο να χρησιμοποιεί δύο συναρτήσεις που να υπολογίζουν η μία τη δύναμη και η άλλη το παραγωγικό. Δηλαδή βλέπω ότι έχω τη δυνατότητα τώρα να σπάω το πρόγραμμά μου, περιπίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το πρόγραμμα, το οποίο κάνει δύο διαφορετικές δουλειές, να το σπάω σε κομμάτια μέσω των συναρτήσεων, να το δομώ καλύτερα. Αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι πέρα το ότι σπάει το πρόγραμμα, έχω την ευελιξία να φτιάξω περίπου πρώτα μία συνάρτηση που βρίσκει τη δύναμη, να την δουλέψω, να την δω ότι δουλεύει σωστά, να την διορθώσω, να κάνω το λεγόμενο debugging και μετά να φτιάξω το άλλο το κομμάτι και μετά να τις ενσωματώσω στο κυρίως πρόγραμμα ή να τις καλέσω από το κυρίως πρόγραμμα. Για να δούμε λοιπόν μια ανάλυση αυτού του προγράμματος. Όπως βλέπουμε, αυτό το πρόγραμμα είναι το main, δηλαδή κάνω αυτό το οποίο μου ζητάει το πρόγραμμα χωρίς χρήση συναρτήσεων για την ώρα. Και θα δούμε ότι από εδώ τους δύο υπολογισμούς που κάνω, πώς πολύ εύκολα μπορώ να μεταφερθώ σε μια συνάρτηση, σε δύο μάλλον συναρτήσεις, η κάθε μία των οποίων κάνει αυτά τα οποία θέλουμε. Η μία βρίσκει δύναμη και η άλλη βρίσκει το παραγωγικό. Να δούμε μια λεπτομέρεια, κάποιες λεπτομέρειες μάλλον που έχουμε εδώ πέρα. Εισάγω δύο αριθμούς με αρχικοποίηση των δύο μεταβλητών μου. Σε περίπτωση που ο αριθμός β είναι μικρότερος του μηδενός, επειδή θέλω να βρω την δύναμη του α στη β, το κάνω θετικό, το αλλάζω πρόσημο. Και τώρα ξεκινάω και κάνω τον υπολογισμό μου. Επειδή ο υπολογισμός έχει μέσα
πολλαπλασιασμό. Θεωρώ σαν πρώτη τιμή της δύναμης το ένα. Και μετά πολλαπλασιάζω αυτό το οποίο έχω για την ώρα με τον αριθμό α, κάνοντάς το συγκεκριμένη επανάληψη β φορές. Εδώ πέρα λοιπόν έχω το α5 και το β3. Αυτό το οποίο θα βρω στο τέλος είναι η δύναμη του 5, το βλέπουμε εκεί πέρα, το 5 εις την τρίτη. Και το αποτέλεσμα είναι το 125. Δηλαδή, βάζω και κάνω ένα πολλαπλασιασμό του 1 με το α. Το α συγκεκριμένη περίπτωση είναι 5. Μετά άλλο ένα πολλαπλασιασμό, αυτό που έχω για την ώρα, το οποίο ήταν το 5, πάλι με το α, 25. Και τρίτη φορά, γιατί μέχρι το 3 φορές θα γίνει επανάληψη, από το 0 μέχρι το 3 χωρίς να το β να γίνει 3, 3 φορές που θα γίνει επανάληψη θα βρούμε τον αριθμό 125 που αντιστοιχεί στη δύναμη. Για να δούμε το παραγωγικό. Το παραγωγικό λοιπόν ξεκινάει με αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Αν θυμηθούμε, το παραγωγικό του μηδενός θεωρείται ότι είναι 1. Και μετά βέβαια, εάν έχω έναν φυσικό αριθμό, αυτό το οποίο θα θεωρήσω σαν παραγωγικό είναι το γινόμενο του αριθμού 1 μέχρι τον αριθμό τον φυσικό τον οποίο δίνουμε. Εδώ λοιπόν θέλω να ορίσω και να βρω το παραγωγικό του αριθμού β. Το β συγκεκριμένη περίπτωση είναι 3. Ξεκινάω και επειδή θέλω το πρόγραμμα να τρέχει για οποιοδήποτε β, ρωτάω εάν το β είναι ίσο με 0, το ίσο το γράφω με διπλό ίσο, δεν είναι εκχώρηση, είναι σύγκριση, το β είναι 0, τότε στις ουσίες έχω τελειώσει τον υπολογισμό μου και το παραγωγικό είναι 1. Αλλιώς κάνω μια επαναληπτική διαδικασία η οποία υπολογίζει το παραγωγικό με διαδικτυακούς πολλαπλασιασμούς. Προσέξτε όμως εδώ πέρα ότι ξεκινάω από το 1 και θα φτάσω και στο β. Δηλαδή το παραγωγικό του αριθμού 3 είναι 1 επί 2 επί 3. Αντίθετα εδώ πέρα ξεκινάω από 0 και δεν φτάνω στο β. Με αυτή λοιπόν τη διαδικασία, όταν θα τελειώσει, το παραγωγικό μου θα είναι 1 στην περίπτωση που έχω το β ίσο με 0 ή θα το βρω με χρήση του for το οποίο έχω βάλει εκεί πέρα. Στο τέλος τι κάνω? Στο τέλος τυπώνω τα δύο αποτελέσματα εδώ πέρα. Ωραία, για να δούμε αυτά τα πραγματάκια, τα δύο που είδαμε, πώς θα τα σπάσουμε τώρα σε δύο κομμάτια και στο main. Το main θα καλεί τις δύο συναρτήσεις. Και οι δύο συναρτήσεις θα κάνουν τα πράγματα τα οποία θέλουμε. Η μία θα βρίσκει τη δύναμη και η άλλη θα βρίσκει το παραγωγικό. Αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι τι θα στείλω στη συνάρτηση όταν θα την καλέσω. Δηλαδή θα ορίσω μια συνάρτηση η οποία θα παίρνει κάποιες τιμές. Περιπίν, η δύναμη από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα θέλει δύο τιμές. Θέλει να ξέρει και τη βάση και τον εκθέτη. Η βάση είναι το 5, ο εκθέτης είναι το 3, το β. Αντίθετα, το παραγωγικό θέλει να ξέρει μία και μόνο τιμή. Θέλει να ξέρει δηλαδή εδώ πέρα το β. Κάτι το οποίο υπονοείται, φαντάζομαι, και έχετε καταλάβει, είναι ότι εδώ πέρα θα επιστρέφω μία τιμή και εδώ πέρα θα επιστρέφω μία τιμή. Ωραία. Δηλαδή θέλω στην πρώτη περίπτωση που βρίσκω τη δύναμη, να στέλνω δύο παραμέτρους, δύο ορίσματα και να παίρνω ένα. Εδώ πέρα θέλω να στέλνω ένα και να παίρνω ένα. Για να προχωρήσω λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο γράφω τις συναρτήσεις μου. Όπως ανέφερα προηγουμένως, όταν ξεκινάει η εκτέλεση του προγράμματος, ξεκινάει από το main. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει τα δεδομένα μας κάποια στιγμή εκεί πέρα, με τις δύο πρώτες εντολές και μετά καλώ τη συνάρτηση. Η συνάρτηση λοιπόν, για να μου βρει τη δύναμη, την ονομάζω με ένα όνομα το οποίο εδώ πέρα είναι το Funk Pow. Παίρνει δύο παραμέτρους, γιατί δύο παραμέτρους χρησιμοποιεί η δύναμη. Και ο κώδικας τον οποίο έχω γράψει προηγουμένως στο main, τον έχω ενσωματώσει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ό,τι έκανα στο main, κάνω και στον ορισμό της συνάρτησης. Απλά τώρα όμως έχω αφαιρέσει αυτόν τον κώδικα της συνάρτησης από το main.
Έχω χρησιμοποιήσει δύο παραμέτρους και έχω επιστροφή μίας μεταβλητής. Η μεταβλητή αυτή είναι ακεραίου τύπου, επιστρέφει με την κλίση της συνάρτησης. Επομένως, αυτή την συνάρτηση, τη τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω στο κυρίως πρόγραμμα. Μπορώ πρώτα απ' όλα να την τυπώσω ή μπορώ να την υποθηκεύσω. Στην κλίση της συνάρτησης που βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπω ότι την τυπώνω απευθείας την τιμή αυτή. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στο παραγωγικό. Ο κώδικας τον οποίο είχαμε δει προηγουμένως είναι από εδώ μέχρι εδώ πέρα. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνω στη συνάρτηση είναι να βάλω τον ορισμό της και να βάλω και ένα return στο τέλος. Ο ορισμός της συνάρτησης λοιπόν περιλαμβάνει το όνομά της, μία παράμετρο την οποία θέλω να έχω, τις οποίες τιμή θα την χρησιμοποιήσω εδώ πέρα και μία παράμετρο εδώ πέρα, η οποία θα φύγει με το return και θα επιστρέψει πίσω. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι το β εδώ πέρα ορίζεται μέσα στη συνάρτηση, ταυτόχρονα όμως επειδή χρησιμοποιώ και το parag, ορίζεται και το parag. Δηλαδή χρησιμοποιώ μια μεταβλητή η οποία θα μου αποθηκεύσει όταν γίνει η κλίση της συνάρτησης τη δύναμη η οποία αυτή μεταβλητή θα επιστρέψει με την κλίση της συνάρτησης. Η κλίση γίνεται σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο του προγράμματος, οπότε και εδώ πέρα επιλέγω να εμφανίσω με το printf τη τιμή την οποία μου επιστρέφει η συνάρτηση. Πέρα από το γεγονός το ότι εγώ τι κάνω, σπάω το πρόγραμμά μου σε διάφορα κομμάτια, αυτό το οποίο βοηθάει να συναρτήσει πάρα πολύ είναι στο να χρησιμοποιήσω τον ίδιο κώδικα και σε άλλα προγράμματα ή ακόμη και στο ίδιο μέρος του προγράμματος. Για να το δούμε αναλυτικά πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το παρακάτω παράδειγμα. Βέβαια, αυτό υπονοείται όταν ορίζω μια συνάρτηση. Δηλαδή, όταν κάποιος άλλος έχει ορίσει για μένα τη συνάρτηση SQRT που βρίσκεται το τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού, υπονοείται ότι εγώ μπορώ να τη χρησιμοποιώ όποτε θέλω. Θα ορίσω λοιπόν μια δικιά μου συνάρτηση τώρα, την οποία θα χρησιμοποιήσω όσες φορές χρειάζεται μέσα σε ένα πρόγραμμα. Η επανάληψη χρήση του προγράμματος, δηλαδή η επαναχρησιμοποίηση του κώδικα, το λεγόμενο code reuse που λένε στα αγγλικά, γίνεται φτιάχνοντας τη συνάρτηση να ανταποκρίνεται σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Δηλαδή, έστω ότι θέλω να εισαχθούν δύο αριθμοί σε ένα πρόγραμμα. Οι δύο αριθμοί που θα εισαχθούν αντιπροσωπεύουν ώρα και λεπτά. Ωραία, το να βάλω έναν αριθμό το οποίο είναι ώρα μέσα στο πρόγραμμά μου, πρώτον πρέπει να είναι ακέραιος και δεύτερον ο αριθμός που αντιπροσωπεύει ώρα πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 23 ή 0 και 12. Εγώ επιλέγω τώρα να είναι μεταξύ 0 και 23. Δεν υπάρχει ώρα 28. Το ίδιο προβληματάκι έχω και για τα λεπτά ή μάλλον τον ίδιο περιορισμό. Όταν εισάγω έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει λεπτά πρέπει να είναι ακέραιος και να είναι μεταξύ 0 και 59 λεπτά. Δηλαδή βλέπω ότι έχω εισαγωγή δύο αριθμών και οι δύο αριθμοί έχουν κάποιους περιορισμούς, έχουν δύο περιορισμούς. Δηλαδή θα μπορούσα να φτιάξω μια συνάρτηση όπου να εισάγω την ώρα με περιορισμό να είναι μεταξύ 0 και 23. Και επίσης η ίδια συνάρτηση όπου θα εισάγω λεπτά η οποία θα είναι μεταξύ τα λεπτά μεταξύ 0 και 59. Υπάρχουν λοιπόν χαρακτηριστικά τα οποία επιβάλλονται από την απέτηση που έχουν οι δύο αυτές τιμές. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ή όσα βρω, ίσως και περισσότερα, 2-3 είναι, και θα φτιάξω τη συνάρτηση που θα κάνει αυτό ακριβώς το πραγματάκι.
ίδια συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για λεπτά και για ώρες, αλλά και για μήνες. Περιπίν όταν σας ζητά να βάλετε το μήνα σε ένα πρόγραμμα, ο μήνας είναι από 1 έως 12, δεν υπάρχει 15ος μήνας ή 13ος μήνας. Ωραία, για να δούμε σιγά σιγά πώς θα κτίσουμε αυτή τη συνάρτηση. Να βρω λοιπόν τα χαρακτηριστικά, τα κοινά τα οποία θα τα μεταφέρω στη συνάρτησή μου. Ορίζω τη συνάρτηση με ένα όνομα το οποίο λέει, έχω επιλέξει αυτή τη στιγμή να λέει τιμή μεταξύ. Μεταξύ των δύο ονομάτων υπάρχει το underscore για να είναι το όνομα σύμφωνα με τους γνωστούς κανόνες που ισχύουν στη ΣΥ. Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει μία κέρια τιμή. Τι άλλο βλέπω? Βλέπω ότι η συνάρτηση δέχεται δύο παραμέτρους. Συγκεκριμένα δέχεται την τιμή low και την τιμή high. Δηλαδή, η μία συνάρτηση θα μου περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα με περιορίσει μάλλον τις τιμές τις οποίες βάζω σε αυτή τη συνάρτηση και οι οποίες είναι αποδεκτές. Οι τιμές περιορίζονται από το low και από το high και εφόσον γίνεται ο έλεγχος και είναι αποδεκτή η τιμή, αυτό το οποίο θα επιστρέψει η συνάρτηση θα είναι ακεραίου τύπου και θα επιστραφεί με την κλίση συνάρτησης. Για να δούμε λοιπόν, το σώμα της συνάρτησης ξεκινάει με τις δύο αγγείλες και τελειώνει με αυτήν την αγγείλη και εφαρμόζω το γνωστό σκηνικό που έχουμε δει. Δηλαδή, χρησιμοποιώ την εντολή do και θα κάνω επαναλήψεις μέχρι ότου πετύχω το δεδομένο αποτέλεσμα. Το δεδομένο αποτέλεσμα το οποίο θέλω να πετύχω είναι να βάλω ένα αριθμό ο οποίος να είναι μεταξύ του low και μεταξύ του high. Το do το χρησιμοποιώ για ποιο λόγο? Πρώτον, δεν ξέρω πόσες επαναλήψεις θα κάνω. Μπορώ να κάνω μία επανάληψη, αν αμέσως βάλω σωστό αριθμό. Μπορώ να κάνω περισσότερες επαναλήψεις. Ένας άλλος λόγος που χρησιμοποιώ το do είναι ότι θα κάνω τουλάχιστον μία επανάληψη. Δηλαδή θα μπω μία φορά στην επανάληψη που μου επιβάλλει το do. Θα δώσω έναν αριθμό, τουλάχιστον έναν αριθμό θα το κάνω. Μία φορά θα το κάνω αυτό. Ωραία, το do λοιπόν ξεκινάει από εδώ και σταματάει σε αυτό το την αγγείλη, ακολουθεί το while και για να δούμε τι κάνουμε. Εμφανίζουμε ένα μηνυματάκι για το χρήστη, το οποίο μήνυμα του υποδεικνύει και του λέει δώσε ένα αριθμό μεταξύ αυτού και αυτού, ποιου, μεταξύ του low και του high. Ωραία, το low από πού έχει τιμή? Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δεν έχει πάρει τιμή. Είναι λογικό το low θα πάρει τιμή από τη συνάρτηση, από το main ή από το πρόγραμμα, όταν θα κληθεί η συνάρτηση. Δηλαδή θα φροντίσω να μεταφέρω στην συνάρτηση τιμές που αντιπροσωπεύουν το low και το high. Εμφανίζεται λοιπόν αυτό το μήνυμα με τις δύο τιμές. Πείτε λοιπόν ότι θέλω εγώ να εισάγω μία τιμή η οποία αντιπροσωπεύει η ώρα. Η ώρα είναι μεταξύ 1 και 12. Οπότε εδώ πέρα θα εμφανιστεί δώσε αριθμό μεταξύ 1 και 12. Διαβάζεται ο αριθμός από το πληκτρολόγιο και ελέγχεται εδώ πέρα αν είναι σωστός ή αν θα ξαναγίνει επανάληψη. Αν ξαναγίνει επανάληψη σημαίνει ότι θα ξαναβάλω τον αριθμό. Πόσες φορές θα γίνει αυτό? Θα γίνει ενώ ο αριθμός που έχω βάλει, ο αριθμός NUM, είναι μικρότερος, πιο χαμηλός από το low. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αποδεκτός. Ή το NUM που έχω βάλει πάλι, ο αριθμός που βάζω, ξεπερνάει το high. Όπως βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο επιβάλλω στον χρήστη που τρέχει το πρόγραμμα να βάλει αριθμό ο οποίος είναι μικρότερος του low. Αν βάλει low είναι αποδεκτό. Γιατί? Γιατί αν βάλει low ξεπερνιέται αυτό το πρόβλημα το do while. Ή ακόμη και αν βάλει έστω τιμή high, πάλι η παράσταση συνεχίζει με το return. Ενώ αν βάλει κάποιον αριθμό ο οποίος είναι μικρότερος του low, αυτό είναι true
και ξαναγίνεται η επανάληψη. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτός ο κύκλος, αυτό το οποίο επιστρέφεται πίσω στο σημείο όπου κάλεσα τη συνάρτηση είναι το ΝΑΜ. Το ΝΑΜ το οποίο είναι ακέραιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι έχω καταφέρει. Έχω καταφέρει να κάνω co-interviews, να χρησιμοποιήσω λοιπόν, να δηλώσω μάλλον μια συνάρτηση την οποία θα μπορώ να χρησιμοποιήσω πολλές φορές και η οποία συνάρτηση θα μου επιβάλλει να βάλω μια τιμή η οποία να είναι μεταξύ του low, μαζί με το low ή έως το high, μαζί με το high. Για να δούμε λοιπόν και το κυρίως πρόγραμμα.